Και είναι το κομμάτι των ευθυνών. Και θα κρατήσω μία ατάκα που είπε πριν από μερικές ημέρες η συνάδελφός σας, η κυρία Δόμνα Μιχαλίδου, λέγοντας ότι εμείς από την περιφέρεια Κρήτης δεν είχαμε καμία ενημέρωση ότι κάτι συμβαίνει και ότι η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση ουσιαστικά είναι υπεύθυνη για αυτά τα περιστατικά. Όμως, κάπου εκεί στη μέση υπάρχουν συγγενείς, υπάρχουν άνθρωποι που βίωσαν τον εφιάλτη μέσα στον οίκο Ευγυρίας και μάλιστα σε μία περίοδο όπου δεν επιτρεπόταν οι συγγενείς να μπουν μέσα στον χώρο λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων που ίσχυαν στην πανδημία. Θέλω το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό. Καταρχήν, με αποτροπιασμό όλοι και στην κυβέρνηση αλλά και όλοι οι πολίτες, νομίζω, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο ζήτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει ασκήσει και τις διώξεις, θα κάνει τη δουλειά που πρέπει και βεβαίως θα αποδοθούν οι ευθύνες το ταχύτερο δυνατό. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε τέτοιο συμβάν και τέτοιου μεγέθους, όσο και ενός μικρότερου μεγέθους, ούτε φυσικά από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τους δικούς τους εκεί και καταλαβαίνουμε όλοι την ψυχική πίεση και την μεγάλη ένταση που αισθάνονται για αυτά τα οποία συνέβαιναν. Παράλληλα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι φυσικά, όπως είπατε, το Υπουργείο Υγείας δεν είναι αρμόδιο για αυτές τις δομές, όμως θεωρώ και ως νομικός ότι πολύ γρήγορα η δικαιοσύνη θα αποδώσει τις ευθύνες όχι μόνο σε όσους προφυλάκησε, αλλά και σε όσους εμπλέκονται και είναι έτσι εμπλεκόμενοι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στη δικογραφία η οποία αυτή τη στιγμή εξετάζεται. Θα πω ότι τουλάχιστον το Υπουργείο Υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με τους ψυχολόγους που διαθέτει είναι στη διάθεση των οικογενειών οι οποίες έχουν υποστεί αυτή τη στιγμή αυτή την πολύ μεγάλη βαναυσότητα, θα έλεγα, γιατί όταν αφορά δικό σου άνθρωπο βιώνεις με πολύ μεγάλη ένταση οργή, θυμό, θλίψη αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και βεβαίως είναι στη διάθεση όσων ανθρώπων χρειαστούν να πάρουν ψυχολογική υποστήριξη για τα συμβάντα. Στο κομμάτι των ευθυνών, κυρία Υπουργέ, είναι ένα ερώτημα που τίθεται. Δηλαδή, βλέπουμε ένα μπαλάκι ευθυνών από την περιφέρεια στο αρμόδιο Υπουργείο, από το Υπουργείο στην περιφέρεια και κάπου εκεί στη μέση οι συγγενείς και βεβαίως οι άνθρωποι που βίωσαν τον εφιάλτη, εξακολουθούν να είναι μέσα στον οίκο Ευγυρίας, είτε οι οικογένειές τους να τους έχουν πάρει στα δικά τους σπίτια. Τι απαντάτε, πώς μπορεί κάποιος να βρει άκρη σε όλη αυτή την κατάσταση? Αυτό, πιστέψτε με, θα το κάνει η δικαιοσύνη και θα το κάνει πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρεθεί και ο χώρος στον οποίο θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να μεταβούν. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όσο δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, σήμερα βρίσκονται στον οίκο αυτό. Είναι βεβαίως προφυλακισμένοι οι υπέτη. Όμως, πολύ σύντομα, θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί μια λύση στο πώς θα λειτουργήσει αυτή η δομή. Και αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν μέσα εκεί ή όχι. Ευθύνες τώρα υπάρχουν από την πλευρά της επίσημης πολιτείας, αυτοδιοίκησης και Υπουργείου? Αυτοί που εποπτεύουν αυτούς τους οργανισμούς δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας, είναι συγκεκριμένα η Περιφέρεια. Όμως και αυτό εγώ δεν θέλω να προτρέξω και να πω εάν κάποιος υπάλληλος ή όχι έχει αυτή τη στιγμή την ευθύνη. Το βέβαιο είναι, η αρμοδιότητα ανήκει στην περιφέρεια και με τον έλεγχο και την έρευνα, την ενδελεχή έρευνα που κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική δικαιοσύνη, πολύ γρήγορα θα έχουμε και απαντήσεις που όλοι θέλουμε να τις έχουμε και βεβαίως να αποδοθούν οι ευθύνες που πρέπει. Ένα τελευταίο, οι συγγενείς λένε, και σας το λέω επειδή σήμερα είναι επικαιρότητα αυτό, δηλαδή παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, λένε ότι όταν υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν από το 2012 και μετά υπάρχουν περιστατικά που διερευνώνται, πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο μια αρμόδια υπηρεσία να μην εντοπίσει κάτι μεμπτό? Υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μια βελτηρία, μια καθυστέρηση προφανώς στους ελέγχους. Αυτό μπορώ να το πω ως πολίτης, βλέποντας ότι αν πράγματι αυτές οι καταγγελίες είχαν περιέλθει στην περιφέρεια και δεν είχε ενεργήσει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, μηδενή δίκη δικάσεις πριν αμφιμηθώ να ακούσεις, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να περιμένουμε, όχι πολύ ελπίζω, όχι πολύ, και οι ευθύνες θα αποδοθούν.
ποιος φταίει να έχει κατηγορηθεί, πρέπει να αναλάβει για τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν. Εμείς από την πλευρά τη δική μας περιμένουμε την ετοιμιγορία της δικαιοσύνης. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Καταρχήν δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν έχουμε πάρει εμείς καμία καταγγελία από πλευράς της δικαιοσύνης. Όταν πάρουμε και θα δούμε ότι καταγγέλνονται υπάλληλοι, γιατί από τη στιγμή μόνο από δημοσιεύματα γίνονται. Εμείς επίσημα, ως Περιφέρεια Κρήτης, και το γνωρίζει καλύτερα και ο κ. Καλογερίς στα Χανιά, δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη ενημέρωση για καταγγελίες εναντίον υπαλλήλων. Μιλούσαμε από το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Βλέπαμε τις διακρίσεις που υφίσταται το κακώς λεγόμενο τρίτο φύλο. Ακόμη και οι Αγγλοσάξονες έχουν αλλάξει τους όρους. Τους λέμε τους μεγαλύτερους. Εμείς τους λέμε ηλικιωμένους, τους λέμε κατακεκλημένους, τους λέμε με διάφορους όρους που στιγματίζουν. Ο στιγματισμός της τρίτης ηλικίας σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο υπάρχει εδώ και χρόνια και η Ελλάδα δεν έχει αναδείξει μια σοβαρή μελέτη στο Πανελλήνιο για να δει σε ποιο βαθμό αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε ageism, που σημαίνει διάκριση απέναντι στην τρίτη ηλικία, υπάρχει. Υπάρχει δυστυχώς και δεν το έχουμε τεκμηριώσει. Έχει περάσει μέσα από στερεότυπα σε συμπεριφορές που εμείς, ακόμη και εμείς οι γιατροί, όταν διαχειριζόμαστε ηλικιωμένους, όχι μόνο με όρους που δεν σέβονται την αξιοπρέπεια χρησιμοποιούμε, και δεν είναι θέμα πραγματικά, είναι θέμα εκπαίδευσης και παιδείας. Άρα το φαινόμενο των διακρίσεων απέναντι στους ηλικιωμένους υπάρχει. Τα δεδομένα σήμερα στην Ελλάδα, εδώ και χρόνια, από πριν τον κοροναϊό, μιλάνε ότι η Ελλάδα μαζί με κάποιες χώρες των Βαλκανίων έχει ηλικιωμένους 65 χρονών και πάνω σε μια πολύ κακή λειτουργική κατάσταση. Δηλαδή η λειτουργικότητα των ηλικιωμένων στην Ελλάδα είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλή, που εν μέρη εξηγεί και τον υψηλό αριθμό θανάτων. Άρα είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει αντιμετωπιστεί πολυδιάστατα όπως θα έπρεπε με μια συνεργασία των υπηρεσιών παιδείας και υγείας. Μάλιστα. Πάμε όμως στην περιφέρεια τώρα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει, και είναι παράκληση πολλών από εμάς, που πρέπει να μάθουμε τώρα, είναι ότι το εποπτικό σύστημα σήμερα δεν λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Όχι σήμερα μόνο, και λέμε σε αντιδιαστολή από πέρυσι. Ο έλεγχος της ποιότητας, είτε αφορούν δομές υγείας, είτε αφορούν κλειστές δομές κλειστή περίθαλψη, είτε αφορά υπηρεσίες στα πλοία, οποιαδήποτε βλέπετε και το μεγάλο, τη μεγάλη τραγωδία που έχουμε. Δεν λειτουργεί. Η Ελλάδα έχει σημαντικά πρωτόκολλα. Άρα θεωρείτε ότι ο εποπτικός μηχανισμός που στην παρούσα φάση ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης. Υπάρχει ευθύνη στην Περιφέρεια Κρήτης. Ακούστε. Η δική μας η πρόταση σαν Πανεπιστήμιο την είχαμε διατυπώσει σε μια μεγάλη συνάντηση που έγινε τότε και με πρωτοβουλία της Περιφέρειας αλλά και της 7ης ΥΠΕ, για να δούμε πραγματικά τα θέματα του COVID, της πανδημίας, στην κλειστή περίθαλψη. Εμάς η δική μας η πρόταση και σαν Πανεπιστήμιο ήταν ότι πέρα από τον στατικό έλεγχο που προβλέπει ο νομοθέτης με έναν εξαιρετικό νομοθέτημα του 2007, να δεις τα κρεβάτια, να δεις τα κλινοσκεπάσματα, να δεις όλα, απαιτείται σοβαρή αποτύπωση των λειτουργιών. Άρα ουσιαστικά εδώ έχουμε έναν εποπτικό μηχανισμό που ελέγχει αν υπάρχει ο πυροσβεστήρας, αν υπάρχει η έξοδος διαφυγής, αν υπάρχει μια αποθήκη που πληρεί τις προϋποθέσεις και ένα δωμάτιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Τις λειτουργίες, το process όπως λέμε, τις διαδικασίες. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε συζητήσει τότε σε μια εξαιρετική επιτροπή, στην οποία ήταν και ο κύριος Βαμβακάς. Είχαμε συζητήσει πραγματικά, και αυτή είναι η πρόταση. Αντί τώρα να μιλάμε ποιος στέει, το Υπουργείο ή η Περιφέρεια, η δική μας η πρόταση είναι η εξής, κύριε Δασκαλάκη. Μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί πραγματικά, πολυεπιστημονική, διεπιστημονική, με τα θέματα της αξιολόγησης της ποιότητας,
Να καθίσουμε πραγματικά να συντάξουμε τα πρωτόκολλα εκείνα τα οποία θα συνοδεύσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, που αν μη τι άλλο είναι αλήθεια ότι δεν είναι ούτε κατάλληλες, ούτε εξειδικευμένες, ούτε εκπαιδευμένες σε αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Δεν αθώνω κανένα προσωπικά και δεν έχω το δικαίωμα να μιλήσω για αθώωση. Αλλά όμως είναι αλήθεια ότι έλεγχος της ποιότητας, σας παρακαλώ πολύ, των υπηρεσιών, είτε είναι υγείας, είτε είναι φροντίδας, είτε οτιδήποτε άλλο, πραγματικά στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πλημελής. Που σημαίνει ότι τώρα θα πούμε τι μάθαμε πίσω από αυτή την τραγωδία και τι μπορούμε να αλλάξουμε. Μάλιστα. Να μπω όμως τώρα στο θέμα του οικοευγηρία. Και ξέρετε, θα βάλω επί τον τύπο των ύλων που λέει και το Ευαγγέλιο. Εάν δεν δούμε την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και η πραγματικότητα ποια είναι αυτή που βιώνω εγώ τα τελευταία 12 χρόνια που ήμουν διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής, ότι οι λεκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν πλημελέστατα. Όχι σήμερα, όχι χθες, όχι προχθές, αλλά από τότε που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη, στην Ελλάδα, οι ελεκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν πλημελέστατα. Και δεν είναι θέμα έλλειψης παιδείας, έλλειψης τεχνογνωσίας ή οτιδήποτε άλλο. Το ξέρω αυτό και από προσωπική εμπειρία, ενώ προσωπική εμπειρία ως καθηγητής ψυχιατρικής διευθυντής, που βλέποντας εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι κάποια στιγμή δεν μπορούν να μείνουν στο νοσοκομείο, όπως είπα προηγουμένως, δεν υπάρχουν ξενώνες, και καταλήγουν σε αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι κυρίως για ηλικιωμένους. Στα περισσότερα από αυτά, οι συνθήκες είναι απαράδεκτες, κύριε Δασκαλάκη. Το επαναλαμβάνω. Στα περισσότερα από αυτά, δεν λέω ότι σκοτώνουν τους ανθρώπους, αλλά οι συνθήκες, αν θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή χώρα, είναι απαράδεκτες. Και τόσα χρόνια διερωτώ με πού είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί, πού είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν τα μέτρα. Τους λείπει η τεχνογνωσία, όχι. Τους λείπει η επιστημοσύνη, όχι. Το τι λείπει, το αφήνω ως ρητορικό ερώτημα, την απάντηση την ξέρετε. Θα πω όμως και κάτι που με έχει πονέσει αυτά τα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το τμήμα των οξέων, εκεί που θεραπεύω πιο βαριά ψυχικά ασθενείς, είναι κάτι παραπάνω από απαράδεκτο. Το έχω πει σε εφημερίδες, είχαμε κάνει και ημερίδες και, και κάτω στο Ηράκλειο κεντρικά. Φωνή βόντος εν τη ερήμου. Μάλιστα, θα έλεγα πως υπέστην και διώξεις γι' αυτό. Προηγούμενος Γενικός Γραμματέας Υγείας, όταν ήρθε κάτω στην Κρήτη και του υποδείχθη αυτό με κάποιους φίλους μας, είδε το απαράδεκτο του πράγματος, αλλά η τότε διοίκηση αγρώνει. Πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή αυτό έχει αλλάξει με βάση την εισήγηση και της κυρίας Μπογουδάκη και της κυρίας Δράπτη, καθώς και δραστήριες δράσεις ενός συλλόγου μη κερδοσκοπικού με τον κύριο Ψιστάκη. Κύριε Βγότζα, να σας διακόψω λίγο. Είπατε κάτι που θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή οι ελεκτικοί μηχανισμοί αδυνατούν. Αυτό όμως, αν κάποιος το αναλύσει με προσοχή, βγάζει και έναν έντονο προβληματισμό. Αν δηλαδή εγώ εμπιστευτώ σε μία κλειστή δομή, ιδιωτική ή δημόσια, έναν δικό μου άνθρωπο για καλύτερες, για καλά παρεχόμενες υπηρεσίες, για πιο σωστές παρεχόμενες υπηρεσίες, και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος φύγει είτε ανάπηρος, είτε άρρωστος, είτε νεκρός, εδώ τίθεται ένα μεγάλο ηθικό ερώτημα, ένα μεγάλο ηθικό ζητούμενο. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτοί που έπρεπε δεν παρεμβαίνουν σε τέτοια περιστατικά? Αρκεί, ας πούμε, στον έλεγχο να βλέπουμε αν ο πυροσβεστήρας είναι στη σωστή θέση, που βεβαίως η πυρασφάλεια είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, ή αν η τροφοδοσία με τα φάρμακα και τα τρόφιμα γίνεται σωστά. Όχι, κύριε Δασκαλάκη, δεν αρκεί αυτό. Και είναι σαφές αυτό. Αν σας ανέφερα το παράδειγμα της ψυχιατρικής κλινικής, είναι μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου κυκλοφορούν καθηγητές, όπου κυκλοφορούν όλοι οι συναδελφοί μου. Τόσα χρόνια όμως δεν υπήρξε αυτού του είδους ευαισθησία. Είπα, για να αλλάξουμε την πραγματικότητα πρέπει να αναγνωρίσουμε. Εγώ δεν είμαι δικαστής για να ζητήσω αυτή τη στιγμή να μπουν στη φυλακή. Αλλά θέλω σήμερα, τώρα με την ευκαιρία της εκπομπής σας, να το φωνάξω όσο πιο δυνατά γίνεται. Η περίπτωση των Χανίων είναι βέβαια ένα extreme, μια ακραία περίπτωση, αλλά συνθήκες άθλιες
υπάρχουν σε πολλά λεγόμενα γυροκομεία οίκοι ευγυρία στην Κρήτη. Μάλιστα. Το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως και με τα μεγάλης ευθύνης. Και ελπίζω ότι αν είναι κάποιος να με διαψεύσει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Αλλά το λέω και το επιμένω. Κύριε Λιονί, θέλω να προσθέσω. Τουλάχιστον κύριε Δασκαλάκη, κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να βάλουμε μερικά πράγματα, όσο και οδυνηρά αν είναι. Είπα προηγουμένως, οι ελλείψεις στη ψυχική υγεία στην Κρήτη είναι μεγάλες και σε όλη την Ελλάδα. Και το έχει δεχτεί αυτό, κύριε Ράπτη, προς τιμή της. Είναι προς τιμή της, κύριε Μπορμπουδάκη, δέχτηκε ότι το τμήμα των ξέων είναι απαράδεκτο. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το να κρυβόμαστε δεν γίνεται. Ούτε η εκπαίδευση μας, έχουμε υψηλή εκπαίδευση, ούτε τεχνογνωσία. Άλλο μας λείπει. Μας λείπει η βούληση, διότι πρέπει να εφαρμοστούν, όπως είπατε εσείς, οι νόμοι που είναι βασικά οι ηθικοί κανόνες. Mm-hmm. Ότι είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να λειτουργούν. Και θα να το κλείσουμε. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Να δυσαρεστήσουμε κάποιους ψηφοφόρους μας, κάποιους κουμπάρους μας, οποιουσδήποτε. Κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Επιτρέψτε με αυτόν τον τόνο, αλλά επειδή το έχω ζήσει για πολλά χρόνια, δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από ωραιοποιήσεις. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να στηριζόμαστε σε συγκεκριμένα πιστήρια, να απευθύνουμε στους υπόπτους συγκεκριμένες κατηγορίες για συγκεκριμένες πράξεις που συνέβησαν και τι επιπτώσεις είχαν. Το να διαρρέουν τμήματα της δικογραφίας ή και ολόκληρη δικογραφία, και όχι μόνο στην περίπτωση της δομής, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, και όλο το Πανελλήνιο να γίνεται μέσα από τα social media δικαστής, να βλέπει πιστήρια, να κρίνει πιστήρια, να εκφράζει την άποψή του, να καταδικάζει, συνήθως καταδικάζει. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση, θα αναφερθώ προηγουμένως στην τοποθέτηση του κυρίου Λιονί, ο οποίος αναγκάστηκε να πει, εντός εισαγωγικών, δεν αθωώνω κανένα. Αλλά εγώ θα προσθέσω ότι δεν ενοχοποιούμε και κανένα. Mm-hmm. Έχουμε στείλει πραγματικά περίπατο το τεκμήριο αθωότητας, που υποτίθεται ότι είναι βασικό στοιχείο του νομικού μας πολιτισμού.